Στις εποχές των Αγίων Πατέρων δεν υπήρχαν εκλογές. Υπήρχε αυτός ο άρχον, αυτός είναι και άλλος δεν είναι. Παρά τα αυτά, οι Άγιοι Πατέρες ήλεγχαν, κάθισαν στο σκαμνί τους άρχοντες αυτούς, οι οποίοι δεν υπολόγισαν το πολιτικό κόστος που λένε τώρα. Ένα δεν, παράδειγμα έτσι. Δεν ενδιαφερόταν, ένα παράδειγμα, ο Άγιος Αμβρόσιος με Διολάνων. Τι έκανε. Έβγαλε έξω τον Άγιο Θεοθόσιο, γιατί είχε θανατώσει χωρίς περίσκεψη 7.000 στον υπόδρομο πολίτες, μεταξύ αυτών και πολλούς αθώους, και το απαγόρευσε και να εισέλθει στην εκκλησία, όχι μόνο να μην κοινωνήσει, δεν του επέτρεψε, αλλά το απαγόρευσε και την είσοδο στην εκκλησία. Ο Μέγας Φώτιος με την στάση του, με την διορατικότητά του, με τις παρεμβάσεις του, με τη διπλωματικότητά του, γιατί ήταν ανώτατος διπλωματικός πριν γίνει πατριάρχης, έσωσε την αυτοκρατορία και τον κόσμο μας ολόκληρο. Είναι, αυτά πρέπει να αφιερώσει κανείς ολόκληρες εκπομπές να τα αναπτύξει. Ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Φώτιος πώς, τι τον έσωσε, πώς τον έσωσε και πώς έσωσε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία? Διότι εσείς το ξέρετε, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει και πρέπει να το πούμε για ένα λεπτό. Είναι πάρα πολλά πρέπει να πούμε. Αρκεί να πω ότι αν δεν ήταν ο Μέγας Φώτιος τον 9ο αιώνα, σήμερα δεν θα υπήρχε Ορθοδοξία ίσως. Δηλαδή, σχίσμα του 1054 που έγινε, το οριστικό, θα είχε γίνει πολύ νωρίτερα και με πολύ τραγικότερες και δραματικότερες συνθήκες, διότι παρά την επί 400 χρόνια θουλία μας στους Τούρκους και τα όσα Αθηνά υπέστη το έθνος μας, δεν αλλοιώθηκε το ήθος και το πνεύμα μας, γιατί οι Τούρκοι ήσαν αγροί και απαίδευτοι και δεν μπορούσαν να μας επηρεάσουν. Οι Ευρωπαίοι όμως αν είχαν επικρατήσει, τότε πλέον θα είχαν τα πράγματα άλλη λέτε τροπή, με τη Φραγκοκρατία. Με τη Φραγκοκρατία. Και θα είχαμε διαλυθεί κυριολεκτικά και θα είχαμε υποταχθεί και εξαφανιστεί. Επίσης απέτρεψε πολλά φύλλα να κατεβούν στην αυτοκρατορία, έκανε συμφωνίες και πάντοτε ήταν κρυμμένος πίσω από τους άρχοντες, από την κοσμική εξουσία. Κρυμμένος με την έννοια ότι δεν χειρίζεται ο ίδιος την κοσμική εξουσία, αλλά συμβούλευε, ενέπνεε κάτι που το θεωρούν αμαρτία. Δηλαδή ο κληρικός πρέπει να είναι ηλίθιος, να μην έχει άποψη, να μην έχει κρίση, να μην έχει γνώση. Εδώ έρχονται οι άνθρωποι στο εξομολογητήριο και έρχονται άνθρωποι από τον πιο απλό ως τον πολύ σύνθετο. Και πολιτικοί έρχονται ακόμη και επιχειρηματίες έρχονται και απλοί άνθρωποι και μας ερωτούν για θέματα της αρμοδιότητός τους, που αυτοί είναι μέσα στα πράγματα και δεν μπορούν να τα δουν ξεκάθαρα. Είναι δυνατόν ο κληρικός, ο οποίος έχει αυτή την ιερή αποστολή, να είναι ο πιο κοντόφθαλμος, ο πιο μικρονοϊκός από το ποίμνιό του? Γιατί τέτοιους θέλουν να μας καταντήσουν? Εγώ θα όχι οι πολιτικοί, οι χριστιανοί και οι κληρικοί μας. Εγώ θα υπενθυμίσω ότι ο Άγιος Νεκτάριος, έτσι στον οποίο έχω μια ιδιαίτερη αγάπη, τον μελετώ πάρα πολύ, διότι νομίζω ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις όλες τις αιρέσεις και τα κινήματα που εμφανίζονται σήμερα, έτσι τα είχε αντιμετωπίσει ο ίδιος στις αρχές του 19ου αιώνα, αν δεν απατώμε, και ήταν ο πιο σύγχρονος και καθορίζει τα προσόντα των επισκόπων, που λέει ότι πρέπει για παράδειγμα να είναι ποιμένας ποιμένων, έτσι, και να έχει μόρφωση ανώτερη, και όχι μόνο την εκκλησιαστική και την εγκυκλοπαιδική, έτσι, και πολλά άλλα ζητήματα. Αυτό δηλαδή που λέει ο πατήρ Βολουδάκης. Θέλω να επανέλθουμε τώρα σε κάτι άλλο στον Καποδίστρια. Είπατε πώς θα καθαριστεί η εκκλησία. Πώς θα καθαριστεί η εκκλησία. Εδώ επειδή βλέπετε οι παρενθέσεις που κάνουμε είναι βέβαια απαραίτητες. Είναι ωφέλιμες. Αλλά μας ξεστρατίζουν, ναι, από τα ερωτήματα. Πώς θα καθαριστεί ορίζοντας. Θα ήθελα να καθαριστεί από την ιεραρχία της εκκλησίας μας. Δυστυχώς όμως πάντοτε οι λύσεις προήλθαν από απλούς ανθρώπους και απλούς κληρικούς.
αν διαβάζει κανείς την ιστορία, θα δει πώς ξεκίνησαν τα πάντα. Ακόμη και η απελευθέρωση του έθνους μας δεν ξεκίνησε από μια ιεραρχία. Ξεκίνησε από τέσσερις ανθρώπους που έκαναν τη φιλική εταιρεία. Ξεκίνησε από κάποιους ανθρώπους που πίστεψαν περισσότερο στο Θεό παρά στις δυνατότητες και στις δυνάμεις και στα μέσα που έχουν. Κάποιοι κληρικοί μας είπαν, ξεκινήσατε αυτό το εγχείρημα. Τι οικονομικούς πόρους έχετε και ποιους ισχυρούς έχετε πίσω σας, ποια μεγάλα μυαλά. Ακούτε ερωτήματα. Ακούτε ερωτήματα. Δηλαδή, αυτό που ποθεί κάθε ψυχή χρειάζεται χρήματα. Βεβαίως, θα εξαπλωνόταν η ωφέλεια και το καλό, εάν μας έδιναν βήμα όλα τα τηλεοπτικά κανάλια να μπούμε κι εμείς σε κάθε σπίτι και να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε. Δεν θέλουμε να εμποδίσουμε κάποιον να μιλήσει. Αυτοί μας εμποδίζουν. Πέστε μου κάτι, θα κάνουμε μία παρένθεση. Θέλω να το απαντήσετε σε ένα λεπτό ή σε και λιγότερο για να επανέλθουμε. Μιλήσατε, φέρατε προηγουμένως το παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη για το λαό του Ισραήλ. Κάποιος που σας άκουσε θα είπε, τι να την κάνουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα στην Εκκλησία, επειδή ένα ζήτημα το οποίο έτσι καλλιεργείται μέσα στον κόσμο χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη, διότι λένε πολλοί δοξάζουμε το Ισραήλ. Εάν κάποιος είναι χριστιανός και το ρωτάει αυτό, είναι λειψός χριστιανός. Γιατί να μας πει. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός και Θεός μας είπε ότι ουκ ήλθον ή να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας, αλλά να πληρώσω. Ήρθα να δώσω την πλήρη πραγμάτωση, να πραγματοποιήσω και να δείτε αισθητά το Θεό και να τον ψηλαφίσετε και να τον ακούσετε. Δεν ήρθε ο Χριστός για να φύγει από τη μέση Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός ήρθε ως έχον πάσα εξουσία και είπε, η Εκκλησία θα έχει και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Την Παλαιά Διαθήκη θα την χειρίζονται οι λαϊκοί που έχουν το χάρισμα του κυβερνάν και την Καινή Διαθήκη θα την χειρίζονται οι άνθρωποι που έχουν την κλίση να γίνουν κληρικοί. Έτσι λοιπόν οι πολιτικοί σε ένα χριστιανικό κράτος υπάγονται στην Εκκλησία, γιατί είναι χειριστέ και εκτελεστέ της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία λέγει με κάθε λεπτομέρεια πώς πρέπει να κυβερνάται ο άνθρωπος, τι πρέπει να αποφεύγεται, πώς πρέπει να τιμωρείται κάθε παράβαση και παρακοή, βεβαίως τηρουμένων των αναλογιών και τηρουμένης της Καινής Διαθήκης, όπου η Καινή Διαθήκη έρχεται και λέει όχι αυτό πλέον να γίνεται, αλλά να γίνεται αυτό, και όταν λέμε Καινή Διαθήκη το λέει ο Χριστός, έτσι, ερέθη παρά της αρχαίης μη ουφωνεύσεις, εγώ δε λέγω πάσων λέγων λόγων υβριστικών κατά του αδελφού αυτού ένοχος. Έρχεται και τελειοποιεί. Αυτό το χειρίζεται το εξομολογητήριο. Η πολιτεία χειρίζεται όμως το πρώτο, αυτό που ορίζει η Παλαιά Διαθήκη. Το πώς να κυβερνούν, δηλαδή. Εάν φωνεύσεις θα πας φυλακή. Εάν όμως είσαι χριστιανός και θέλεις να λεπτολογείς την ψυχή σου και θέλεις να μην φτάσεις να γίνεις φωνιάς, πρέπει να ελέγχεις το θυμό σου. Και αυτό θα το συζητήσεις με το πνευματικό κατά την ώρα της εξομολογήσεως και θα πάρεις τις οδηγίες σου. Συνεπώς δεν μπορούμε να πετάξουμε την Παλαιά Διαθήκη και να παραμένουμε χριστιανοί. Μπορεί να είμαστε αρχαιοελληνιστές άθεοι, να την πετάξουμε. Αλλά χριστιανοί Έλληνες ορθόδοξοι και να πετάξουμε την Παλαιά Διαθήκη είναι αδιανόητο. Μάλιστα. Για να προχωρήσουμε τώρα λίγο στον Καποδίστρια, έτσι, ο οποίος οργάνωσε το ελβετικό κράτος με καντόνια. Ένωσε τα καντόνια, γιατί κάθε καντόνιο ήταν ένα κράτος ανεξάρτητο, όπως θέλουν να κάνουν και την Ελλάδα τώρα. Τώρα γίνονται προσπάθειες να αυτονομηθεί η Κρήτη. Δεν μας έφτανε η Κύπρος, θα χάσουμε σε λίγο και την Κρήτη. Δημιουργούν τέτοιες προϋποθέσεις να κατακαιρματιστεί ο κόσμος. Ο Καποδίστριας, επειδή όπως είπα στην αρχή εμφορείται από τη βαθιά πίστη στο Θεό, τον οποίον έβλεπε μπροστά του
και ήξερε ότι θα δώσει λόγο στον Θεό φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, γι' αυτό κιόλας δεν υπολόγιζε το θάνατο, δεν υπολόγιζε και την καλοπέραση στη ζωή, γι' αυτό πούλησε, εδίμευσε την προσωπική του περιουσία. Ποιος είναι αυτός που το κάνει σήμερα, πολιτικός? Εδίμευσε την προσωπική του περιουσία και παρότι έπαιρνε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό ως σύνταξη τροποντινά από τη Ρωσία που την υπηρέτησε τόσα χρόνια, ηρκείτωσε ένα μικρό επιμίσθιο, τα δε υπόλοιπα τα έβαζε στον κρατικό κορβανά, γιατί είχε τότε μεγάλη εξαθλίωση το γένος μας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που πρώτος έδειξε το παράδειγμα, δεν ήταν ο άνθρωπος όχι μόνο των σκανδάλων, αλλά ούτε και της καλής ζωής, της ευπρεπούς ζωής. Ευπρεπούς με την έννοια την περιττή βέβαια, γιατί ήταν αξιοπρεπής άνθρωπος, αλλά την ευπρεπή με την έννοια που λέμε σήμερα ένας αριστοκράτης περνάει. Αυτός λοιπόν έλεγε ότι πρέπει να τιμηθούν καθ' υπερβολήν οι άνθρωποι που εργάζονται, διότι ο νους, λέει, οξύνεται μόνο με τη χειροναχτική εργασία. Αυτό πρέπει να το γράψουμε, κύριε Ζερβέ, κάπου πολύ ψηλά, με μεγάλα γράμματα χρυσά και να το διαβάζουμε συνέχεια. Το έλεγε ο Καποδίστριας, ο νους του ανθρώπου λειτουργεί, ακονίζεται και γίνεται ευέλικτος και βαθύς με τη χειροναχτική εργασία. Γι' αυτό οι αγρότες μας, οι εργάτες μας, οι τόσοι που εργάζονται χειροναχτικά έχουν κοφτερό μυαλό, βεβαίως θερούνται ίσως παιδείας, αλλά μπορούμε να τους πάρουμε να μας συμβουλεύσουν, να ακούσουμε πολλές σοφές απόψεις που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Και κυρίως ευράβευε αυτούς που εργαζόταν σε οποιοδήποτε τομέα. Πώς δηλαδή? Εν αντιθέσει, πρώτα απ' όλα, με τη δημόσια ευαρέσκειά του, πράγμα που δεν το βλέπουμε σήμερα. Έχετε δει ποτέ κανένα πολιτικό, όχι πρωθυπουργό, και ένα απλό πολιτικό να επενέσει τους αγρότες, να κάνει μια διάλεξη και να εκθέσει στον ελληνικό λαό ποιο έργο επιτελούν οι αγρότες, ποιο έργο επιτελούν οι οικοδόμοι, ούτε το ΚΚΕ που υποτίθεται ότι στηρίζει αυτή την εργατική τάξη, ούτε αυτοί έχουν ασχοληθεί να δούνε το μόχθο από κοντά του κάθε ανθρώπου. Η Εκκλησία τα ξέρει όμως, γιατί είναι παιδιά της. Ζει από κοντά τα προβλήματά τους, τα προβλήματα της οικογένειάς τους. Και γι' αυτό οι πολιτικοί έπρεπε να συμβουλεύονται τους κληρικούς. Έστω κι αν εμείς δεν είχαμε την πρωτοβουλία, έπρεπε να έρχονται να μας βρίσκουν. Λοιπόν, ξέρετε, ο Καποδίστριας, επειδή ήταν άνθρωπος εργασίας, έκανε σε 3 χρόνια αυτό το μεγάλο θαύμα που απορεί μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα. Ξέρετε ότι ο Γκέτε... Εσείς θαύμα, ποιο θαύμα μιλάτε? Το θαύμα για να βοηθάμε τον κόσμο. Το θαύμα που παρέλαβε την Ελλάδα, ένα ερείπιο πραγματικό, και μέσα σε 3 χρόνια, γιατί τόσα του, παρότι για μία εφταετία τον είχαν καλέσει, σε 3 χρόνια τον δολοφόνησαν και όπως είπα και έχω γράψει, δολοφονήθηκε μαζί του και η Ελλάδα και η Εκκλησία και η πίστη μας και η ευσέβεια και το μέλλον αυτού του λαού. Λοιπόν, σε 3 χρόνια ανόρθωσε την οικονομία, δημιούργησε κράτος, χωροταξία, χωροταξική διαίρεση που ήταν απίστευτη για έναν τόπο. Να φανταστούμε ότι η Ελλάδα τότε την εποχή του Καποδίστρια ήταν πολύς τουρκοκρατούμενη και ήταν η Αίγινα, ο Πόρος, κάποια νησιά ελεύθερα, το Ναύπλιο, και η υπόλοιπη Ελλάδα είχε Τούρκους και συνεχώς οι αρχιστράτηγοι και οι στρατηγοί προσπαθούσαν να αποθήσουν τους Τούρκους δεξιά και αριστερά. Παρά τα αυτά, με τους εχθρούς τους Τούρκους μέσα στα πόδια του, ανόρθωσε αυτό το κράτος. Και εμείς σήμερα δεν μπορούμε να ανορθώσουμε τίποτα. Μάλλον γκρεμίσουμε αυτά που έχουν ανορθώσει οι πατέρες μας.